Κίνα πραγματοποιήσε αγορές ρεκόρ χρυσού και συσσόρευσε από θέματα 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια κίνηση που πυροδοτεί τους φόβους ότι το Πεκίνο προετοιμάζει την οικονομία του για μια σύγκρουση με την Ταϊβάν. Το Πεκίνο σημειώνει αγορά ρεκόρ 17 μηνών και αυτό που λένε και φοβούνται οι ειδικοί είναι ότι κάνει αυτή την κίνηση για να προστατευτεί από κυρώσεις. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αγόρασε 27 τόνους χρυσού τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, επομένως τα αποθέματα της έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ 2.262 τόνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, όπως αναφέρει η The Telegraph. Ο πρόεδρος Σιτζι Πίγκ είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να επανενώσει την Κίνα με την Ταϊβάν, τονίζοντας στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του ότι είναι αναπόφευκτο το νησιωτικό έθνος να περιέλθει στον έλεγχο του Πεκίνου. Η Ταϊβάν είναι μακροχρόνια ο Σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρόεδρο Τζον Μπάιντεν έχει προτείνει ότι είναι πρόθυμο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να υπερασπιστούν το νησί σε περίπτωση εισβολή. Η Κεντρική Τράπεζα τη Κίνα ξεκίνησε να αγοράζει χρυσό λίγο αφότου οι δυτικέ χώρε πάγωσαν τα ρωσικά συναλλαγματικά αποθέματα που διατηρούνταν σε ξένε κεντρικέ τράπεζε ω απάντηση στην εισβολή τη στην Ουκρανία. Η Κίνα πλέον έρχεται έκτη μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο, ακριβώ πίσω από τη Ρωσία. Οι κυρώσει που επιβλήθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα τη Ρωσία μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έκαναν του πολιτικού και του διευθυντέ να συνειδητοποιήσουν ότι κινδυνεύουν περισσότερα από όσο νόμιζαν. Τα αποθέματα του Πεκίνου ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τι ΗΠΑ, οι οποίε κατέχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Οι Αμερικανικέ επενδύσει ανέρχονται σε 602 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Βρετανία κατέχει 23 δισεκατομμύρια δολάρια από το πολύτιμο μέταλλο. Η επίγουσα κίνηση της Κίνας είναι ξεκάθαρη δεδομένου ότι αγοράζει μεγάλες ποσότητες χρυσού σε μια εποχή που οι τιμές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, δήλωσε ο Τζόναθαν Ιαλ, αναπληρωτής διευθυντής στο Royal United Services Institute. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει αυξηθεί σχεδόν κατά το 1 πέμπτο τον περασμένο χρόνο, αγγίζοντας το υψηλό όλων των εποχών τις τελευταίες εβδομάδες. Η αύξηση συνέπεσε με τους φόβους για επέκταση των συγκρούσεων στη Μέση. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η αποφασιστικότητα να είμαστε ανεξάρτητοι τόσο στα τρόφιμα όσο και στα οικονομικά, προκειμένου να αντέξουν μια μακροχρόνια αντιπαράθεση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν εννοώ μήνε, αλλά χρόνια αντιπαράθεση με τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω η Δύση με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε ο ειδικό ΙΑΛ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.